Νομίζω ότι το θέμα της των αναμογεννητριών της Μάνης είναι μια προσχεδιασμένη διαδικασία εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Όπως έχουν έρθει τα πράγματα και μετά από την πρώτη υπογραφή το 2012 και σήμερα και η χθεσινή μάλλον απόφαση, οδηγεί προς τα εκεί. Το ζήτημα είναι κατά πόσον ήδη οι κάτοικοι της Μάνης θα μπορέσουν να αντιδράσουν σε αυτή την διαδικασία, γιατί τουλάχιστον οι αναμογεννήτριες, εγώ είμαι υπέρ των αναμογεννητριών προσωπικά, όταν τοποθετούνται βέβαια στα σωστά σημεία και παράγουν βέβαια καθαρή ενέργεια σε σχέση με την άλλη ενέργεια που τουλάχιστον είναι επιβαρύνει το περιβάλλον. Όμως αυτό το πράγμα, το έγκλημα που πάει να γίνει μέσα αγωγικά ή εκτός αγωγικών στη Μάνη, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περάσει. Χθες βέβαια η παρουσία στο, γιατί ήμουν και εγώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο των κατοίκων της Μάνης, ήταν έντονα απελπιστική, θα έλεγα, που θα πρέπει τουλάχιστον να είναι ένα λεωφορείο πάνω να καταθέσει τις απόψεις του και να αντιδράσει σε αυτό. Ήταν μικρή συμμετοχή, λέτε. Άτομα από το οποίο με τρέδωσαν στα δάχτυλα του ενός χειρός, δυστυχώς. Μάλιστα, κατάλαβα. Από εκεί και πέρα, τρένο. Το παραμύθι έχει τρένο, λέτε. Δεν θα αποκτήσει... Ναι, δεν έχει δράκο, βέβαια. Δεν θα αποκτήσει η Πελοπόννησος, πιστεύετε, σιδηροδρομική γραμμή? Κοιτάξτε, η Πελοπόννησος έχει μια σιδηροδρομική γραμμή. Mm-hmm. Αναφερόμαστε βέβαια στο τμήμα, και αυτό έχει το άρθρο, που ξεκινάει από Καλαμάτα, στο πούμε έτσι, Καλαμάτα, Τρίπολης, Άργους, Κορίνθου. Mm-hmm. Γι' αυτό το κομμάτι της κεντρικής Πελοποννήσου, γιατί το άλλο κομμάτι της Βόρειας, να γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι έχει ξεκινήσει ήδη η κατασκευή του. Το τρένο φτάνει με διπλή γραμμή αυτή τη στιγμή και λειτουργεί μέχρι το Κιάτο. Και από εκεί και πέρα, σαν επέκταση του προαστιακού, από εκεί και πέρα σε εντός λίγου χρονικού διαστήματος ολοκληρώνεται και η γραμμή μέχρι Πάτρα. Ψαθόπυργος Ρίο, αυτό λέτε, ακριβώς, αυτό το έργο. Και μελετιέται, σύμφωνα με μια ανακοίνωση της Τρένοσε, η οποία έγινε πριν από 3 μήνες περίπου στην Καλαμάτα, σε συνέδριο στην Καλαμάτα, η κανονικοποίηση, η λεγόμενη κανονικοποίηση του σιδηροδρομικού δεκτύου μέχρι την Καλαμάτα, δηλαδή Πάτρα, Πύργος, Καλαμάτα. Αυτό είναι μια υπομελέτη, αυτό το έργο, για να μπορέσει να ενταχθεί σε μια διαδικασία SDIT ή δεν ξέρω εγώ από άλλη χρηματοδότηση. Να πούμε τι γίνεται για να γίνει κατανοητό από τους ακροατές μας. Η σιδηροδρομική γραμμή της Πελοποννήσου ήταν κατασκευασμένη από την εποχή του Τρικούπη με το λεγόμενο μετρικό σύστημα. Δηλαδή η απόσταση της μιας σιδηροτροχιάς από την άλλη απήχε 1 μέτρο. Όλοι οι διεθνείς σιδηροδρομικές γραμμές και όλο το δίκτυο από Αθήνα και πάνω, το ελληνικό αλλά και όλο το ευρωπαϊκό, είναι στο λεγόμενο κανονικό σύστημα, το οποίο η μία σιδηροτροχιά από την άλλη απέχουν 1,43. Άρα όταν πριν από 7-8 χρόνια τέθηκε το θέμα τι θα γίνει με το σιδηροδρομική γραμμή της Πελοποννήσου, η οποία σημειωτέων ήταν μια σιδηροδρομική γραμμή η οποία έβαζε το κράτος μέσα και τον ΟΣΕ κατά 2 εκατομμύρια το μήνα, τόσο ήταν το παθητικό της. Δεν είχε κόσμο, δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις, είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι πεπαλαιωμένο βέβαια, έχει χαμηλές ταχύτητες γιατί είναι σχεδιασμένο πάνω στο ανάγλυφο του εδάφους και κυρίως έχει έχει ας το πούμε πολλές στροφές, να το καταλάβουν οι ακροατές μας, τις ακτίνες καμπυλότητες όπως λέμε εμείς οι τεχνικοί. Έχει γέφυρες οι οποίες δεν αντέχουν σε μεγάλους σειρμούς, είναι μικρά γεφύρια, γι' αυτό να ξεκινήσει κάποιος από την Καλαμάτα και να πάει στην Αθήνα ήθελε 7-8 ώρες παλιότερα. Πράγμα σήμερα που δεν μπορεί να γίνει, όταν ο αυτοκινητόδρομος τουλάχιστον σε 3 ώρες σε φέρνει στην Αθήνα και σε 2,5 ώρες σήμερα. Άρα αυτό δημιούργησε στη συνέχεια την ανάγκη να κλείσει η σιδηροδρομική γραμμή και κατά τη γνώμη μου καλώς έκλεισε, γιατί δεν μπορεί τώρα να συντηρείται μια γραμμή η οποία έχει παθητικό 2 εκατομμύρια το μήνα. Άρα τι πρέπει να γίνει, αυτό το δίκτυο, το εναπομείνα τμήμα δηλαδή από Καλαμάτα, Τρίπολη, Άργος, Κόρινθο, θα πρέπει σαφώς να αξιοποιηθεί. Βέβαια υπάρχουν κάποια προβλήματα τώρα που κάποιες σιδηροτροχές, οι Ρωμά έχουν αρχίσει να τις ξυλώνουν και το πουλάνε στο σίδερο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να φυλαχθεί. Αυτό το δίκτυο, να πούμε ότι πριν από 15 χρόνια πληρώθηκε 112 εκατομμύρια να επισκευαστεί από τα χρήματα του πακέτου Ντελόρ. Επομένως πρέπει να αξιοποιηθεί. Αλλά το θέμα είναι πώς αξιοποιείται. Δηλαδή μπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα τουριστικό, με ένα θεματικό χαρακτήρα τουριστικό. Βέβαια να έχει μια σχέση κόστος-οφέλους. Δεν μπορεί δηλαδή να φτιάξουμε μια σιδηροδρομική γραμμή η οποία να είναι
να είναι παθητική. Η κινητικότητα που υπάρχει τον τελευταίο καιρό σε επίπεδο περιφέρειας έχει βάση, γιατί βλέπουμε ότι και στο εξωτερικό έγινε μια ημερίδα, στη Ζυρίχη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, εκεί είναι το ζήτημα, ναι, το θέμα είναι. Το να επανακινήσεις μια συνδρομική γραμμή δεν σημαίνει αυτό το πράγμα ότι χρειάζεσαι τη συνδρομή της Ζυρίχης προς Θεού. Mm-hmm. Διαθέτουμε και μηχανικούς εδώ και έμπειρο προσωπικό και τα πολυτεχνία μας, στα τμήματα υπάρχουν έμπειροι καθηγητές και καλοί καθηγητές στα δικά μας πολυτεχνία και στο Μετσόβιο και στη Θεσσαλονίκη και της Πάτρας και της Κομωτινής, mm-hmm. της Ξάνθης. Άρα δεν τίθεται θέμα να έχουμε μελετική συνδρομή. Το θέμα είναι εύκολο το να μπορέσει να ξεκινήσει μια γραμμή. Θέλει πολιτική βούληση και βέβαια κάποιους πόρους. Αυτό το πράγμα πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Ναι. Να γίνουν καινούριες σειρμοί, να έχουν περισσότερες ανέσεις, αν θέλεις, να τα εντάξεις σε μια τουριστική υποδομή. Mm-hmm. Το ζήτημα για μένα, και από εκεί ξεκίνησε και η συγγραφή αυτού του άρθρου, είναι ότι αυτό λέγεται κατά κόρον και στην ουσία είναι ένα παραμύθι. Γιατί πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα, η επανεκκίνηση. Όταν πριν από 3 μήνες, όπως σας είπα, έγινε στην Καλαμάτα η παρουσίαση της μελέτης της Τρένοσε από την Έργοσε και τον αρμόδιο γραμματέα και παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του κ. Δέδε και άλλων πολιτικών και πολιτικών παρεχόντων. Ο κ. Καμπόσος ήταν ο Δήμαρχος Άργους και πρόεδρος της ΠΕΔ. Mm-hmm. Πολλοί κόσμος. Την επόμενη μέρα βγήκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου και λέει: εγώ ξεκινάω να επανακινήσω τη σιδηροδρομική γραμμή. Μάλιστα. Κάλεσε κάποιον καθηγητή από τη Ζυρίχη, ο οποίος δεν αμφισβητεί κανείς την αξία του. Και στη συνέχεια, πριν από 10 μέρες, έγινε και ένα συνέδριο, στο οποίο παρευρέθηκαν και αρκετοί, και ο κύριος Περιφερειάρχης και αρκετοί αντιπεριφερειάρχοι και περιφερειακοί σύμβουλοι. Αλλά αυτό το πράγμα δεν αρκεί. Και λέει τώρα: η επόμενη συνάντηση θα γίνει μέσα στο 2017. Φέξα μου και γλίστρισα. Mm-hmm. Αν δεν βάλεις εφικτές διαδικασίες για να πεις ότι έχω ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να ξεκινήσω την επανακίνηση, για να βάλω μπροστά την επανακίνηση της δρομικής γραμμής και του τρένου, δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα αυτά τα πράγματα γίνονται απλώς για να κοροϊδευόμαστε και να λέμε ότι κάνουμε. Είναι έτσι η εικονική πραγματικότητα της κινησοθεραπείας. Mm-hmm. Έτσι τουλάχιστον εγώ προσωπικά τη χαρακτηρίζω. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι από εκεί θα βγουν συμπεράσματα για το πώς θα μπορέσει αυτή η γραμμή να ξαναλειτουργήσει πάλι. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Από εκεί πέρα να βρεθούν οι πόροι και η πολιτική βούληση. Mm-hmm. Και για μένα τουλάχιστον θα ήταν ευχής έργων να αυτή η γραμμή να μην μείνει παραμελημένη όπως είναι τώρα και εγκαταλειμμένη στην τύχη της. Μάλιστα, κατάλαβα. Και τουλάχιστον και τα 112 εκατομμύρια που ξοδεύτηκαν να μην πάνε στο πρώτο. Ναι. Σίγουρα δεν θα είναι και τα πρώτα, έτσι. Γιατί πολλές φορές έχουμε γίνει μάρτυρες. Αυτό το δίκτυο να πούμε, δηλαδή, ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κανονικοποιηθεί. Δηλαδή, η γραμμή από ένα μέτρο που είναι σήμερα να γίνει και 43 απόσταση των σιδηροτροχιών. Γιατί θέλει πάρα πολλά χρήματα αφενός, θέλει καινούργιες γέφυρες, θέλει πολλά τούνελ. Δεν μπορεί δηλαδή από την υπάρχουσα γραμμή να περάσει. Mm-hmm. Με αυτές τις καμπύλες, τις ανηφόρες, κατηφόρες όπως σας είπα που έχει το σημερινό δίκτυο. Άρα αυτό το δίκτυο ή θα εγκαταληφθεί, θα παραμείνει ως έγκυος στην τύχη του ή θα ξαναλειτουργήσει με κάποιες διαφορετικές προθέσεις και με θεματικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Πεδίο δόξης λαμπρών, εκεί να κρυθούν όλοι όσοι έχουν τις ιδέες και τις απόψεις για να το δούμε. Για τουλάχιστον εγώ από την Περιφερειακή Αρχή, επειδή τη βίωσα, 39 μήνες έχω τις προσωπικές μου εμπειρίες, ξέρω πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί. Πάρτε παράδειγμα από το Μουσείο της Σπάρτης. Πόσες εξαγγελίες έχουν γίνει, τι έχει γίνει, τι έχει γίνει, και το Μουσείο της Σπάρτης εδώ και 6 χρόνια βρίσκεται στην ίδια θέση που έχει ξεκινήσει και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Τώρα να τολμήσω να ρωτήσω αν υπάρχει έστω ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση ή μπα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο λόγια. Μάλιστα. Μόνο λόγια και τουλάχιστον αυτή. Η αδράνεια των συμπολιτών μας και των συλλογικοτήτων και των φορέων και των θεσμικών εκπροσώπων εμένα προσωπικά με ανησυχεί. Δηλαδή έγιναν κάποιες συζητήσεις, κάποιες κουβέντες, πάρθηκαν και στη συνέχεια τελείωσε το θέμα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι από τη στιγμή που αυτό το κτίριο του μουσείου έχει χαρακτηριστεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ως διατηρηταίο, είτε μας αρέσει είτε όχι, εντάξει, δεν πρόκειται να εκτεταθεί με τίποτα. Mm-hmm. Άρα, κάνεις το σχεδιασμό σου χωρίς αυτό, αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, λες ότι είναι πρόσχημα το υπάρχον κτίριο αυτό και δεν κάνεις τίποτα. Μάλιστα.
επί της ουσίας. Επειδή είχαμε και καιρό να τα πούμε, θέλω πολύ γρήγορα να μου πείτε αν υπάρχει κάποιο νεότερο για την παράδοση του λιμανιού του Γηθίου. Έχουμε ακούσει πολλές ημερομηνίες, είχαμε ακούσει και για το καλοκαίρι, τώρα ακούμε για τέλος του χρόνου. Ναι, και εμένα αυτό με ανησυχεί. Το θέμα του λιμανιού του Γηθίου είναι ένα έργο το οποίο υποτίθεται θα είχε τελειώσει από το τέλος του 2013. Mm-hmm. Φανταστείτε, μετά έχει πάει στο 2014, 2015 και πάμε στο 2016, τρία χρόνια μετά, και από πρόβλημα σε πρόβλημα προκύπτει. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα παραδοθεί τέλος. Υπάρχουν εργασίες που είναι ακόμα πίσω από άποψη τεχνικής άποψης. Τουλάχιστον τα έργα πρέπει να γίνουν, θέλουν ένα εξάμηνο ακόμα, θεωρητικά. Mm-hmm. Άρα καλή άνοιξη, και τουλάχιστον ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουμε αυτό. Και σημειωτέων ότι το έργο αυτό δεν έχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά τη χρηματοδότησή του, γιατί τα χρήματα ήταν εξασφαλισμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, και έκτοτε δεν ξέρω για ποιους λόγους αυτό το έργο καθυστερεί. Μία από τις φήμες πάντως απέδιδε την καθυστέρηση στα capital controls. Καμία σχέση. Καμία σχέση, έτσι. Καμία σχέση. Τα δημόσια έργα σε σχέση με τα capital controls δεν είχαν ένα πρόβλημα. Και capital controls σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις ρευστότητα. Mm-hmm. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ρευστό δηλαδή στην τσέπη σου και στα χέρια τότε. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν απλοποιηθεί πιο πολύ και μπορείς και έχεις πολύ πιο πολλά χρήματα. Mm-hmm. Αλλά τότε τα χρήματα, οι χρηματοδοτήσεις των έργων του ΕΣΠΑ γινόντουσαν κρονικά. Πώς τόσα άλλα έργα και τόσοι άλλοι εργολάβοι πήραν τα χρήματα και δεν τα πήραν αυτό. Είναι πάντα κάποιες δικαιολογίες που προκύπτουν.